οι αδικίες και άρα και για τους δικαστικούς και για τους έστωρους, αλλά όχι μόνο. Θέλω να πω, ήταν ρητορικό το ότι το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε και αναγνώρισε μόνο την οφειλή απέναντι στους δικαστικούς. Άρα κάποιος όταν βλέπει αυτό σε ένα κράτος που έχουμε δει τα τελευταία 4 χρόνια με τι έντεχνο τρόπο έστρεφε τη μία τάξη αντίον της άλλης, τους τη μία θες ένα κλάδο εργαζομένων αντίον των άλλων, αρχίζει κάποιος, και βέβαια και χωρίς να είναι ρητορικό το ερώτημα, να υποψιάζεται ότι αυτή τη στιγμή θέλει να, έτσι, να συμμαχίσει με κάποιους, διότι έπονται οι υπόλοιποι. Δηλαδή να συμμαχίσουμε με τους δικαστικούς οι οποίοι βγάζουν τις αποφάσεις και συνεχεία θα δούμε τι θα κάνουμε με τους ενστόλους. Άρα εδώ είπατε και νωρίτερα, είπαμε και νωρίτερα ότι και οι ενστολοί, το είπατε και εσείς, έχουν και αυτές τις αποφάσεις τους. Υπάρχει απόφαση για τους ενστόλους και βέβαια εδώ πέρα οργιάζουν οι φήμες, οι οποίες λένε ότι από τη μία τους δώσανε αυτό το 500 άρικο, τέλος πάντων ότι τους δώσανε μέχρι τα 1500 ευρώ και σε ελάχιστους από αυτούς, και τώρα ετοιμάζονται μέσα από ένα κόλπο που έχει σχέση με το επίδομα που παίρνουν για το βαθμό που έχουν, μέσα σε 4 μήνες να τους δώσουν τα λεφτά, να τα πάρουν πίσω και θα τους έχουν πλέον και με λιγότερα χρήματα από ό,τι είναι τώρα. Δηλαδή εδώ σκέφτονται και υπάρχει μια σκέψη και μια άποψη στους ενστόλους ότι ναι μεν μπορεί να έρθει το Υπουργείο και να τους δώσει τα χρήματα τα οποία θα τους τα πάρει εντός 4 μηνών και από εκεί πέρα θα βρεθούν και με λιγότερες αποδοχές, ακόμα λιγότερες από αυτές που έχουν τώρα. Άρα θα πρέπει να αποφύγουμε τα κόλπα, να δούνε τι θα κάνουν, διότι οι αποφάσεις υπάρχουν. Οι ένστολοι έχουν φτωχοποιηθεί σε αφάνταστο βαθμό, ιδιαίτερα από ό,τι τουλάχιστον εγώ γνωρίζω για τους αστυνομικούς, και δεν μπορούμε να έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά στις αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν. Και οι αποφάσεις αυτές που βγαίνουν δεν βγαίνουν γιατί έτσι κάποιος τους κάπνισε. Έχουν πάει εκεί οι ομάδες αυτές, οι τάξεις αυτές, και έχουν πει ότι εμείς εδώ, κύριοι, από εκεί που πέραμε ένα χιλιάρικο, μας έχετε και γυρνάμε δεξιά και αριστερά για 600 και 700 ευρώ. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουν δίκιο. Δεν έχουν. Για τους αστυνομικούς στρατιωτικούς, λέτε τώρα. Για τους αστυνομικούς, τους στρατιωτικούς. Τους πυροσβέστες. Ναι. Και για τους πυροσβέστες. Και, λοιπόν. και για όλα τα οποία είπε προηγούμενα και ο κύριος Οικονομέας ή εσείς είπατε, για τις καθαρίστριες. Δεν κατάλαβα. Για τους σχολικούς φύλακες. Δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά κύριε Τσουκαλά, 2 λεπτά, να σας πω κάτι. Το δικαστήριο επιλέγει με βάση το άρθρο του συντάγματος τάδε, το νόμο τάδε και τη συνταγματική ισότητα, την πρόταση του νομοθέτη κτλ. Δεν θα μπορούσε δίπλα. Καλό θα ήταν μαζί με το ένα δις που επιδικάζει και λέει: παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά για να είμαστε εντάξει απέναντι στον νόμο, θέλουμε ένα δις. Θα βγάλει και μια απόφαση πώς θα το βρούμε. Το δικαστήριο. Θα βγάλει μια απόφαση πώς θα το βρούμε. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Θα βγάλει η κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή σε πουλάει τα πάντα, δίνει τα πάντα μπιρ παρά. Δεν κατάλαβα. Αυτή θα πρέπει να βρει. Σχήμα λόγου ήταν τώρα αυτό. Κατάλαβα. Αυτό τι σημαίνει όμως, η αναγκαιότητα των πραγμάτων που μας οδηγεί, ότι θα πρέπει να υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο σε αυτή τη χώρα.